Εδώ είμαστε λοιπόν για να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι φωτιά, καίει αυτές τις ημέρες. Και καίει γιατί δυστυχώς δεν είχαμε καλές εξελίξεις, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα σας, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Φυσικά αναφερόμαστε στις επιδοτήσεις. Τις όποιες επιδοτήσεις μπήκανε, τις τσεκουρεμένες. Με τις πιστώσεις του ΠΚΠ να αφήνουν παράπονα στους παραγωγούς. Κάποιοι δεν είδαν και τίποτα στους λογαριασμούς τους. Και το θέμα είναι τώρα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Σήμερα βρισκόμαστε στο ότι ξέρουμε ποια είναι τα αίτια που δεν πληρώσανε κάποιους παραγωγούς τελείως. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε με αυτά. Ναι. Έχουμε ένα παραγωγό που έχει 30 στρέμματα ελιές. Και 2 στρέμματα αμπέλι και έχει και 5 χωράφια σε καλή γεωργική κατάσταση. Αν τα χωράφια αυτά, η αγρανάπαυσή του είναι μέσα σε βοσκοτοπική ενότητα, του δεσμεύει το σύνολο της επιδότησης και δεν πληρώνεται. Υπάρχει μία δέσμευση από το Υπουργείο ότι αυτά θα πληρωθούν και από τον ΟΠΚΠΕ τις επόμενες μέρες, θα γίνει μία ενδιάμεση πληρωμή, έτσι λέγεται, ανάμεσα στην προκαταβολή του Οκτωβρίου και στην εγκαθάριση του Δεκεμβρίου. Έχουμε την ενδιάμεση πληρωμή, που αυτή η ενδιάμεση πληρωμή θα είναι μία πληρωμή που θα καλύψει κάπως κάποια κακώς κείμενα που έχουν δημιουργηθεί στην προκαταβολή του Οκτωβρίου. Αυτό μπορεί να γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Χιλετζάκη. Μπορεί να γίνει και αυτή τη εβδομάδα. Ακούγονται κάποιες φήμες για την Παρασκευή. Δεν έχουμε κάτι επίσημο. Το κοιτάμε. Δηλαδή, τι θα γίνει. Θα αφαιρεθούν τα βοσκοτόπια. Ναι. Αυτά που είναι σε καλή γεωργική κατάσταση, αγρανάπαυση, βοσκότοπος κτλ. Θα πάνε στην άκρη και θα πληρωθούν τα άλλα στρέμματα που είναι δεντρώδεις, καλλιέργειες, υπαίθρια και υπευτικά κτλ. Έχουμε και άλλη μια κατηγορία όμως παραγωγών που είναι σκέτος βοσκότοπος. Και δεν έχουν ανήκει ζώα. Εκεί εγώ είμαι αντίθετος. Και θα δώσω και λύση μέσα από τη δικιά σας εκπομπή σήμερα, να την ακούσει ο Υπουργός και να την επεξεργαστεί με την ομάδα του. Λοιπόν, παράχτηκε ένα δικαίωμα σε μένα πριν από 2 χρόνια. Αυτό το δικαίωμα που παράχτηκε ήταν νομιμότατο. Δεν παράχτηκε παράνομα. Δήλωσα συγκεκριμένα αγροτεμάχιο με τον ΑΤΑΚ του, με τον έλεγχο που κάνει ο ΠΚΠ. Παράχτηκε το δικαίωμα, ήμουνα δικαιούχος, το πήρα. Μιλάμε τώρα για τους βοσκότοπους, για να καταλάβουμε. Για το βοσκότοπο. Ωραία. Έρχεται σήμερα ο ΠΚΠ και μου λέει, όταν δεν έχει ζώα, το βοσκότοπο θα στον αφαιρέσω. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Έχουμε το κτηνοτρόφο, το κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφο, που έχει το μαντρί του, τη μάντρα του, τα πρόβατά του, τα ζάντου, όπως τα λέμε στην Κρήτη εμείς, στο Ηράκλειο. Ναι. Και του δίνει κατανομή περιφέρεια στο βοσκότοπο, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα νησιά ή και στο Λασίθι ή και στα Χανιά. Ναι. Τι διαφορά έχει από το βοσκότοπο που τον δηλώνει ο παραγωγός, δηλαδή κάνουμε κάποια εργασία έξτρα, κάνουμε κάποια φιλοπεριβαλλοντική δράση σε ένα βοσκότοπο. Αυτό ονομάστηκε τεχνική λύση το 2015 και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μία τεχνική λύση για να μπορούσουμε να καλύψουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μας. Μία τεχνική λύση πρέπει να γίνει και τώρα και να μας αφήσουν το βοσκότοπο να του βάλουμε κάποιες καπελάκια, μπορώ να το πω, μπορούμε να το βάλουμε στην κατηγορία των αρωματικών άγριων φυτών. Μπορούμε να βάλουμε τον ασπάλαθο, μπορούμε να βάλουμε τη φασκομιλιά που οι βοσκοτόποι μας είναι γεμάτοι από ασπάλαθο και φασκομιλιά. Εφόσον δεν βοσκίζουμε τα πρόβατα εκεί, δεν κάνουμε δράση μέσα στο βοσκότοπο, είναι φιλοπεριβαλλοντικό να το δηλώνω εγώ και να παίρνω χρήματα με το αφημί μου να τα φέρνω από το εξωτερικό. Γιατί αν πετάξουμε μια μερίδα ανθρώπων έξω, πετάξουμε άλλη μια μερίδα ανθρώπων έξω, μετά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε στον καλό λογαριασμό και θα είμαστε μάρτυρες της μη απορρόφησης κονδυλίων. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε τα τετραχτά παραδείγματα, συγγνώμη, 38 παραδείγματα στη χώρα μας από χρήματα του δεύτερου πυλώνα που δεν μπορεί να τα απορροφήσει η χώρα. Είναι επενδυτικά προγράμματα, είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάθε τριετία, κάθε προγραμματική περίοδο πενταετία επιστρέφονται, γιατί δεν απορροφούνται. Αν θέλουμε
Τα 2 δισευρώ που είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που ξαναπήραμε και ξαναβάλαμε στον κουμπαρά του Έλληνα τα 2 δισευρώ. Το θεωρώ μεγάλη επιτυχία, το επικροτώ και το χειροκροτώ. Mm. Να τα αφήσουμε μία κοροφήσιμα εμείς, εφόσον το κάθε κράτος μέλος τα διαχειρίζεται, το θεωρώ άδικο. Άρα τώρα κινδυνεύουμε, κύριε Χιλετζάκη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των χρημάτων, τα οποία δεν δόθηκαν στους παραγωγούς, θα πάνε πού? Αυτά τα χρήματα θα πάνε σε έναν κουμπαρά, να, και αν δεν απορροφηθούν θα ξαναεπιστραφούν στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ και θεωρώ τέλεια, ότι είναι χρήματα, μεγάλη αποτυχία αυτό για τη χώρα μας, και εφόσον όπως βρήκαμε την τεχνική λύση, τονίζω τη λέξη και τη λέω συλλαβιστά, να βρεθεί μια τεχνική λύση για το βοσκότοπο χωρίς ζώα, να μπορούμε να του βάλουμε κάποιες άλλες χρήσεις για να μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα απορροφήσουμε και να συνεχίσουν να τα παίρνουν οι Έλληνες παραγωγοί. Άρα τα παραθυράκια υπάρχουν, κύριε Χιλετζάκη. Τα παραθυράκια υπάρχουν, αρκεί να χρειάζεται η πολιτική βούληση. Και έχουμε κι άλλο ένα άσο στο μανίκι μας, που ο άσος στο μανίκι μας είναι ότι από 1η-1η του 25 είναι η χρονιά που γίνεται, είναι η χρονιά που γίνεται η διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, είναι η χρονιά διαπραγματεύσεων, δηλαδή η ΚΑΠ κανονικά θα ξεκινούσε το 22. Λόγω του κορονοϊού πήγαμε το 23. Ευθύνεται το Υπουργείο για τον κακό φάκελο? Ναι, ευθύνεται. Κάναμε διαβουλεύσεις που έπρεπε να κάνουμε? Όχι, δεν τις κάναμε. Ευθυνόμαστε όλοι γι' αυτό. Τα λεφτά πρέπει να τα παίρνει η παραγωγή, πρέπει να τα παίρνουν, γιατί τα λεφτά αυτά είναι ένα εργαλείο, ένα καλλιεργητικό εργαλείο για τη γη της Υπαίθρου. Άρα, κύριε Χιλετζάκη, για να το κάνω μια σύνοψη σε αυτά που είπατε. Αν λοιπόν δρομολογηθούν αυτές οι δύο λύσεις που ουσιαστικά είπατε και σας ακούσουν εκεί πάνω, ουσιαστικά έρεται τρόπο την η αδικία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι? Έρεται η αδικία με αυτόν τον τρόπο. Καλύβομαι τον παραγωγό που έχει βοσκοτόπια χαρί ζώα και τα παίρνει κανονικά νόμιμα και συνεχίζει και παίρνει το δικαίωμα που έχει παραχτεί στο άφημί του, που δεν το έχει χάσει. Αν δεν πληρωθεί φέτος, δεν χάνεται το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να το ενεργοποιήσει του χρόνου και να το πάρει. Αν δύο επισυναπτά έτη δεν το ενεργοποιήσει το δικαίωμα, το χάνει. Επομένως, πρέπει να βρεθεί μια τεχνική λύση για τα βοσκοτόπια χωρί ζώα, που δεν επηρεάζουμε τους κτηνοτρόφους τους δικούς μας καθόλου. Θα πρέπει τα χρήματα που παίρναμε να συνεχίσουμε να τα παίρνουμε και θα πρέπει να αυτό το έρμο το πρασίνισμα που μετατρέπεται σε οικολογικά σχήματα, δηλαδή σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, να δούμε με ποιο τρόπο να το απορροφήσουμε και οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις επί της ουσίας να γίνονται, γιατί πραγματικά είμαστε μάρτυρες της κλιματικής αλλαγής. Ύστερα το συζητούσαμε στο διάλειμμα, 9 μήνες έχει να βρέξει στην Κρήτη μας. Πέρα από κάποιες ψιλοβροχές που κάνει την άνοιξη και μας κατέστρεψε την ανθοφορία της ελιάς. Ανοβρία στο νησί, 30-35. Το Σάββατο που πέρασε είχαμε 35. Θα πάμε και σε αυτά. Για να κλείσουμε όμως το θέμα, το κομμάτι των επιδοτήσεων, κύριε Χιλετζάκη, με αυτό το περιβόητα οικολογικά σχήματα, το πρώην πρασίνισμα που είχαμε μάθει να λέμε, τι έγινε λάθος και δεν πληρώθηκαν έτσι όπως έπρεπε? Καταρχήν, τα οικολογικά σχήματα βάσει του Υπουργείου δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Θα πληρωθούν το Μάρτιο. Τώρα τα στείλουμε. Μια τρίτη πληρωμή δηλαδή. Τρέχει μια τρίτη πληρωμή. Καταρχήν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Κάθε φορά που ξεκινά μια νέα προγραμματική περίοδο, υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, το έχει το ποδαρικό η χρονιά. Πάω στη χρονιά του 2015 για να κλείσω και κάποια στόματα που ακούγονται διάφορα. Το 15 τον Οκτώβριο προκαταβολή δεν πήραμε καθόλου. Ναι. Την πήραμε την προκαταβολή το Δεκέμβριο και έγινε η εγκαθάριση τον Απρίλιο του 16. Ναι. Εμείς πήραμε μια προκαταβολή τώρα τον Οκτώβριο με 1000 προβλήματα. Το δέχομαι ότι έχουμε 1000 προβλήματα. Έχουμε κουτσουρεμένα, έχουμε συγκλήσεις, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Εντάξει, το δέχομαι. Είχε ανέβει πολύ ο πύχης, κύριε Χιλετζάκη. Λέγανε όλοι ότι θα πάρθει νωρίς η προκαταβολή, θα γίνουν οι πιστώσεις. Δεν περίμενε κανένας αυτό το πράγμα που έγινε. Κανένας δεν το περίμενε. Κακά τα ψέματα. Ναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Σφακιανάκη, δεν το περίμενε κανένας. Έγινε και η περιβόητη σύγκληση των ιστορικών δικαιωμάτων, αλλά και συνάμα ένα οριζόντιο κούρεμα. Έγινε μία πληρωμή του ποδαριού, δεν υπήρχε χρόνος, είχαμε εθνικές δημοτικές εκλογές, είχαμε πάει πίσω το ΟΣΔΕ,
δηλαδή την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Είχαμε την αλλαγή. Είχαμε ένα νέο υπουργό στο τιμόνι που ο νέος υπουργός πραγματικά κληρονόμησε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να του χρεώσουμε προς το παρόν τίποτα. Από τώρα και έπειτα όμως μπορούμε να του χρεώνουμε, γιατί πλέον έχει κλιματιστεί κι αυτός. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο σήμερα, στο τώρα. Έγινε κακή πληρωμή, έγινε κακή πληρωμή. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Να δικάσω αν φταίει ο ΠΚΠ, το Υπουργείο. Αλλά κάποιος έχει ευθύνη, κύριε Χιλετζάκη. Έχουν ευθύνη. Τα χρήματα, εφόσον η χώρα μου έπαιρνε 2 δις ευρώ το 19, το 18, το 16, από το 15 και μετά, και εφόσον παίρνω 2 δις ευρώ πάλι το 23, ελάτε να τα πάρουμε. Μην έχουμε, θα πω τη λέξη που λέω στο χωριό μου, τα ποδόσα του δεύτερου πυλώνα. Δηλαδή, τα χάλια που έχουν δημιουργηθεί στο δεύτερο πυλώνα, να μην είμαστε ικανοί να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να επιστρέφονται και να μην είναι απορροφήσιμα, είτε επενδυτικά είτε όχι, μην το κάνουμε και στις άμεσες ενισχύσεις σε χρήματα του πρώτου πυλώνα. Γιατί είναι αμαρτία, τα χρειάζεται η ελληνική ύπαιθρο, τα χρειάζεται η ελληνική οικονομία, τα χρήματα αυτά πέφτουν στην αγορά. Τα 2 δις ευρώ είναι ανάσα. Είναι μια δυνατή ανάσα και για την αγορά, και για τη μητέρα, και για το σπίτι, και για το συμπληρωματικό εισόδημα, όπως θέλετε να το βάλουμε. Είναι και καλλιεργητική ανάσα. Η έκκλησή σας και τα όσα λέτε είναι ξεκάθαρα. Ελπίζουμε τα μηνύματα να φτάσουν και οι προτάσεις που λέτε ότι υπάρχουν και είναι χειροπιαστές πλέον. Δεν μιλάμε θεωρητικά. Τεχνική λύση, λοιπόν. Ο υπουργός, όταν φωνάξει τους υπεύθυνους του, όπως δόθηκε η τεχνική λύση. Το 15 το επαναλαμβάνω για τα βοσκοτόπια και έχουμε το κτηνοτρόφο με έδρα το Ηράκλειο και του δίνουμε βοσκοτόπια στη Λάρισα και στην Καρδίτσα και είναι μια, ας το πούμε, εικονική πράξη, γιατί δεν παίρνει τα πρόβατά του από εκεί. Το Ηράκλειο να πάει τα βοσκίζει στην Καρδίτσα. Ακριβώς το ίδιο να γίνει η τεχνική λύση με κάποιες προδιαγραφές. Ποιες προδιαγραφές? Αν έχω 10 στρέμματα δεντρώδης καλλιέργειας, να μπορώ να καλύψω 5 στρέμματα βοσκότοπο. Αν έχω 20, παράδειγμα, αν έχω τη βάση μου εδώ και είναι ο βοσκότοπός μου εντός της περιφέρειάς μου, μπορώ να καλυπτώ. Χρονικά αυτή η τεχνική λύση για να δοθεί είναι απλά μία απόφαση, πώς πρέπει να. Είναι μία γίνει απόφαση και ένα σχεδιασμός που πρέπει να πάρει τη γενναία απόφαση ο Υπουργός και να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα είναι πολιτική είναι απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι τεχνοκρατική. Είναι πολιτική. Απόφαση. Όσο αφορά τα οικοσχήμ και αυτά, τα φιλοπεριβαλλοντικά και αυτά δουλεύονται, είναι μια νέα χρονιά, η πληρωμή έχει σπαστεί σε τρεις φάσεις, έχουμε την προκαταβολή του Οκτωβρίου, την εγκαθάριση του Δεκεμβρίου, έχουμε μια ενίσχυση που λέγεται αναδιανεμητική ενίσχυση, είναι μια καινούργια ενίσχυση που φύγανε 178 εκατομμύρια ευρώ από τη βασική ενίσχυση, γι' αυτό την είδαμε και κουτσουρεμένη, και πήγανε στην αναδιανεμητική. Τι είναι η αναδιανεμητική? Η αναδιανεμητική ενίσχυση τη δικαιούνται όσοι έχουν βοσκότοπο μέχρι 170 στρέμματα, μπορεί να πάρουν περίπου 3.000 ευρώ. Όσοι έχουν από ένα εκτάριο, που είναι 10 στρέμματα το ένα εκτάριο, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, μέχρι και 40 στρέμματα, ελιές μπορούν να την πάρουν. Όταν έχουν 41 στρέμματα δεν την παίρνουν. Ούτε 171 στρέμματα βοσκότοπο. Είναι για τους μικροκαλλιεργητές, τους μεσαίους. Είναι μία έξτρα ενίσχυση. Αφορά 178 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μέχρι και 3.000 το ταβάνι της. Και αυτά πληρώνονται. Το Δεκέμβριο θα έχουμε την εξής πληρωμή. Ας σας δώσω κι άλλη είδηση τώρα. Το Δεκέμβριο θα έχουμε μια πληρωμή περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει περίπου στις 20 Δεκεμβρίου. Και αυτή αφορά το 30% της βασικής, την αναδιανεμητική, την εξισωτική και το young, της νεαρής ηλικίας. Και μετά θα πάμε στην τρίτη πληρωμή που θα είναι το νέο έτος, τέλος του Φλεβάρι, Μάρτι, δεν ξέρω πότε, γιατί είναι μια καινούργια πληρωμή και δεν γνωρίζουμε, που είναι τα οικολογικά περιβαλλοντικά σχήματα, που αυτά μας δίνουν κάποια χρήματα με κάποιες δράσεις που θα κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε κρατάμε τις ειδήσεις, κρατάμε και την έκκληση που κάνετε προς το Υπουργείο για να δοθεί η τεχνική λύση. Και εφόσον δοθεί και η τεχνική λύση, εδώ θα είμαστε, κύριε Χιλετζάκη, για να τα ξαναπούμε μακάρι και να πούμε. Μακάρι να δοθεί και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή μας. Να ακουστεί και να το υιοθετήσει το Υπουργείο. Και εύχομαι την επόμενη φορά να έχετε εδώ τον Υπουργό να λέει ότι δώσαμε τεχνική λύση. Γιατί όχι, κριτικός είναι ο Υπουργός. Μας ακούει και μας παρακολουθεί. Κύριε Χιλετζάκη, πριν σας αφήσουμε.
πείτε μας λίγο τι γίνεται με τη νέα ελαιοκομική περίοδος, η οποία ξεκινάει δειλά-δειλά, με όχι απλά μικρό καλάθι. Κάποιοι δεν κρατάνε και καλόθαλου καλάθι, ότι δεν υπάρχει παραγωγή. Κάνατε μια αναφορά και στα κλιματικά δεδομένα. Νοέμβρης μήνας και κυκλοφορούμε ακόμα σαν να είναι καλοκαίρι. Δεν είναι καλά τα μηνύματα. Λοιπόν, παραγωγή δεν υπάρχει στην Ευρώπη καθόλου. Η Ισπανία είναι κάτω, η Ιταλία είναι κάτω. Τις τιμές εδώ πέρα δεν τις καθορίζει ούτε ο Χιλετζάκης, ούτε η Ένωση Ηρακλείου, ούτε ο ελαιουργός Α, ούτε ο ελαιουργός Β. Θα κάνω και μια έκκληση μετά, πάλι από την εκπομπή σας μέσα, για τους τυποποιητές. Τις τιμές τις καθορίζει ο Ιταλός και ο Ισπανός. Πόσο παραδίδεται το βιτίο, το λάδι στην Ιταλία σήμερα, καθορίζει την τιμή της Ελλάδος. Δεν την καθορίζει ο τυποποιητής ο Έλληνας. Κακό, κακό. Κακό. Είμαστε πίσω, είμαστε πίσω. Τι λάδι τυποποιούμε, το 20-30% βαριά-βαριά της παραγωγής και μας. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Ναι. Αλλά και οι Ισπανοί που είναι νούμερο ένα παίχτες ελαιολάδου στην Ευρώπη και είναι η νούμερο ένα στον κόσμο παραγωγή, πάλι ο Ιταλός κάνει κουμάντο στο λάδι του Ισπανού. Επομένως, ο καλός τυποποιητής είναι ο Ιταλός. Και κάνει τσίτσι ωραίες προσμίξεις αυτός και φτιάχνει ένα ιδιαίτερο λάδι. Και βάζει εσύ μετά το δικό σου λάδι. Και το βάζει στα ράβια και σου λέει: μα το Ισπανικό είναι πιο καλό. Γιατί έχει κάνει τσίτσι τις προσμίξεις του και δεν μπορούμε να τον εφτάσουμε. Στο διατάφτα. Λάδι. Σήμερα το λάδι, τα φρέσκα λάδια προσφέρονται σε τιμές από 7 ευρώ στην Ιταλία μέχρι και 8. Βαριά, βαριά. Τα φρέσκα. Εμπορικές πράξεις δεν έχουν γίνει. Ποια είναι τώρα η έκκλησή μου εμένα. Φέτος η χώρα μας δεν θα παράξει ούτε 100.000 τόνους λάδι. Η Κρήτη μας... Η Κρήτη πόσο θα παράξει. Η Κρήτη πάραξε πέρυσι 130.000 τόνους και φέτος δεν θα παράξει βαριά, βαριά 30.000 τόνους. Γιατί όμως. Γιατί είχαμε την κλιματική αλλαγή, την άνοιξη, που δεν άφησε τη γονιμοποίηση να γίνει με τις ταξιανθίες και όλα αυτά, μην τα ξαναλέμε να γινόμαστε κουραστικοί και χάσαμε το μικρό καρπό που λέγεται ανθός, χάθηκε, που είναι μεγάλο πρόβλημα εκεί και ερχόμαστε στο τώρα. Η καταστροφή συνεχίζεται σήμερα, τώρα που μιλάμε. Η καταστροφή είναι η εξής που δημιουργείται. Καταρχήν, οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούνται στο νησί το τελευταίο μήνα διεγείρουν σεξουαλικά το δάκο. Και τον διαγείρουν σεξουαλικά γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τη μέρα, ναι, μέχρι 30-35 κτλ. Mm-hmm. Και έχουμε και πολύ δροσούλα το πρωί. Ναι. Αυτό έλκει το δάκο και πολλαπλασιάζεται, τον διεγείρει. Πάρα πολύ και πολλαπλασιάζεται. Και έχουμε και την ξηρασία γιατί ο κριτικός ελαιώνας είναι ξηρικός κατά 90%. Και έχουν αφυδατώσει. Και σήμερα μιλούσα με ένα συνάδελφό μου στην Πελοπόννησο και μου λέει: εμείς ξέρεις τι λέμε, σταφιδιάσανε οι ελιές πάνω στο δέντρο. Όντως γίνανε, αποξηραθήκανε οι ελιές πάνω στο δέντρο. Mm-hmm. Οι ελιές έχουν μία εικόνα απελπιστική, τα φύλλα τους έχουν κυτρινίσει και πέφτουνε, έχει αφοδατωθεί τελείως ο λίγος καρπός που υπάρχει. Μπορούν να συνέλθουν για την επόμενη ελαιοκομική παράγωση. Αν έχεις νερό άφθονο και ξεκινήσεις τώρα να ποτίζεις, θα συνέλθουν. Αν έτσι θα που πάνε. Θα για φέτος. Αν έχεις νερό να ποτίσεις τώρα. Αν όμως δεν συνεχίσει η ξηρασία, δεν συνέλθονται. Θα έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα της Ισπανίας που τα ελαιόδεντρά τους έχουν κάνει 3 χρόνια να συνηφέρουν. Mm-hmm. Και πολύ εύλογη η ερώτησή σας. Όντως δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν τα δέντρα για να κάνουν τον κύκλο τους και να μας παράξουν την επόμενη χρονιά. Έχουν αφυδατώσει. Ξεραίνονται δυστυχώς. Δεν είναι και τυχαίο ότι η αντιπυρική περίοδο πήρε παράταση. Θα πάρει κι άλλη μετά τις 15 του Νοέμβρη. Άρα, ο κόσμος που μας ακούει, που έχει ενδεχομένως ελαιόδεντρα, όποιος μπορεί να ποτίσει τώρα, να το κάνει. Όποιος μπορεί να ποτίσει τώρα και έχει την πολυτέλεια του νερού, να το κάνει. Θα σώσει το κεφάλαιο. Και όταν θα σώσει το κεφάλαιο, μπορεί να έχει μεντέμα του χρόνου. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν την πολυτέλεια να ποτίσουν. Θα πάθουν ό,τι έπαθε η Ισπανία. Λοιπόν, δώσατε σημαντικά μηνύματα και προς την κυβέρνηση. Τα κρατάμε και όλα. Τα είπα γρήγορα και φωναχτά τώρα. Καλά, πολύ καλά τα κάνατε και έτσι όπως πρέπει για να ακουστούν. Καμιά φορά, ξέρετε, καλό να φωνάζουμε λίγο παραπάνω. Πας και φτάσουν τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Και τώρα ο στόχος είναι να φτάσουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δοθεί η περιβόητη αυτή που είπατε τεχνική λύση. Και ευελπιστώ, κύριε Χιλετζάκη, στο επόμενο ραντεβού μας να πούμε ότι δώσαμε την είδηση και τη λύση μέσα από την εκπομπή σας. Μακάρι, το εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.